Γεια σας και πάλι. Σήμερα παίρνουμε αισίωση την τελευταία ενότητα της φυσικής της Β' Γυμνασίου που έχει να κάνει με το έργο και την ενέργεια. Και η πρώτη μας ασχολία με αυτό το κεφάλαιο θα είναι με ασκήσεις που λένε το τύπο του έργου. Λοιπόν, να γράψω εγώ ένα θυμίσου. Είμαστε στη Δευτέρα Γυμνασίου, όπου ο τύπος του έργου που έχουμε μάθει είναι ο απλουστευμένος τύπος. Λέω απλουστευμένος τύπος γιατί στην πρώτη λειτουργία θα μάθετε άλλα πράγματα. Πιο αναλυτικά, έχουμε μια δύναμη η οποία είναι παράλληλη με τη μετατόπιση μας και είχαμε πει ότι ο τύπος του έργου αυτής της δύναμης είναι F επί χ. Ωραία, σας θυμίζω ότι το έργο μετρείται σε τζάουλ, η δύναμη σε νιούτον επί μέτρα. Τώρα, υπάρχουν και κάποιες άλλες δυνάμεις, όπως με τα κινήματα του σώματος, το βάρος, η αντίδραση μη και αν πούμε ότι υπάρχει και η επιβλή, σας θυμίζω τα σχόλια ότι το έργο του βάρους είναι 0. Το έργο της μη είναι 0, δυνάμεις κάθετες στη μετατόπιση, δυνάμεις κάθετες στη μετατόπιση και το έργο της τριβής είναι αρνητικό. Ωραία. Δηλαδή η τριβή αποσπά ενέργεια από το σώμα. Αποσπά ενέργεια από το σώμα. Λοιπόν, ας πούμε ότι κάποιος μας δίνει, εντάξει, μία δύναμη η οποία παράγει έργο 100 τζάουλ, η δύναμη είναι 50 νιούτον, να δούμε πώς έχει μετακινήσει ένα σώμα. Μιλάμε για την προηγούμενη περίπτωση, άρα το σχήμα το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι αυτό. Ωραία. F, χ, δεν έχετε παρά να πάρετε τον τύπο του έργου, F επί χ και να λύσετε ως προς τι, ως προς χ. Διαιρώντας με F. Διαιρώντας με F, διαιρώντας το χ είναι W δια F, άρα το χ είναι 100 δια 50 μέτρα, δηλαδή το χ βγαίνει ότι είναι 2 μέτρα. Όμορφα. Όμορφα. Τώρα, ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσετε στο μυαλό σας είναι ότι ενώ το έργο του βάρους σε οριζόντια μετατόπιση είναι 0, από ό,τι είδατε προηγουμένως, το έργο του βάρους σε καταπόρυφη μετατόπιση αλλάζει. Λοιπόν, θυμίζω, έργο βάρους σε καταπόρυφη μετατόπιση. Σε αυτή την περίπτωση, θα θυμίσω δύο περιπτώσεις, κάθετος και άνοδος. Ξεφεύγουμε στην άνοδο και πρέπει να φέρει μέσα από την πιέση. Λοιπόν, στην κάθετο, που φεύγουμε από εδώ μέχρι εδώ και πέφτουμε κατά ας, αυτό είναι το βάρος, το έργο του βάρους είναι, δηλαδή αν θέλετε να το εξηγήσουμε, είναι F επί χ. Στη θέση της F θα βάλετε πλέον το βάρος και στη θέση του χ το ας. Και επειδή το βάρος είναι N επί G, θα το γράψετε N επί G επί ας. Ωραία. Σε παρένθεση σας γράφω θετικό. Ενώ στην άνοδο, το σώμα αυτό και από εδώ πάει εδώ, αυτό είναι ύψος ας και το βάρος αντισχέπεται, το έργο του βάρους είναι μείον F επί χ, θα είναι αρνητικό και θα γίνει βέβαια μείον β επί ας, θα γίνει μείον μ επί τζε επί ας. Αυτό θα είναι το έργο του βάρους. Ωραία. Στην άμπλα, το οποίο όπως καταλάβατε και είδατε είναι αρνητικό. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα, να σας θυμίσω επίσης. Για να κλείσουμε σήμερα το τύπο της δυναμικής ενέργειας, ωραία, την δυναμική ενέργεια, από ό,τι θυμάστε, ο τύπος της είναι U ίσον βήτα επί ας. Αν το βάρος το γράψετε M επί G, η δυναμική ενέργεια μη επί G επί ας.
Θυμίζω πάρα πολύ την δυναμική ενέργεια. Πρέπει να βάλετε ένα επίπεδο αναφορά και άσυνε η απόστασή σα από το επίπεδο αναφορά, το οποίο συνήθω είναι υγιή. Στην πιθανή ερώτηση, αν η δυναμική ενέργεια μπορεί να είναι 0, βεβαίω είναι 0 με αυτό το σώμα που είναι στο επίπεδο αναφορά. Και στην πιθανή ερώτηση, αν η δυναμική ενέργεια μπορεί να είναι αρνητική, βεβαίω μπορεί να είναι αρνητική, αν το σώμα είναι κάτω από το επίπεδο αναφορά. Τα σχόλιά μου έχουν να κάνουν με την εκλήψη του τύπου, την οποία πιστεύω ότι ξέρετε, για να λύσει το όσο μάζα μυρίζει με τζέα και βγαίνει ότι η μάζα είναι γιου του τζέα, για να λύσετε ως προς τζέ θα διαιρέσετε με έμε τζέα, άρα το τζέ το κάνω λίγο γρήγορα για να μην χάνω τον χρόνο. Συγγνώμη, θα μην πειράσετε εδώ. Η συγκέντρωση δεν θα έβλεπε. Ωραία, δεν πειράζει. Και να κάνω και το άλλο, το τρίτο, να λύσω τη σχέση που μας αντιμετωπίσει όλο προς εσάς. Οπότε θα διαιρέσω με τη μέντζε. Ωραία. Θέλει, θέλει. Άρα, άσχησα, γιου, προς έμπτυξε. Κάνετε την κατάσταση και δεν πρόκειται. Αυτή είναι η ιστορία όσον αφορά τη δυναμική ενέργεια. Και να μιλήσουμε και λιγάκι για την κινητική ενέργεια. Να μιλήσουμε λιγάκι για την κινητική ενέργεια. Η κινητική ενέργεια, από ό,τι θυμάστε, ο τύπος της είναι ενδεύθερον μη επιδέσιο δράμα. Λοιπόν, καταρχάς να σας θυμίσω. Η γενική ενέργεια είναι ανάλογη τη μάζα και ανάλογη το τετράγωνο της αγκίνας. Που σημαίνει ότι αν κάποιος διπλασιάσει τη μάζα, η γενική ενέργεια διπλασιάζεται. Αλλά προσέξτε, αν κάποιος διπλασιάσει τη ταχύτητα, επειδή το δίνει στο τετράγωνο, η γενική ενέργεια τετραπλασιάζεται. Εάν τριπλασιάσει τη ταχύτητα, η γενική ενέργεια εννεαπλασιάζεται. Λοιπόν, πάμε να λύσουμε τον τύπο. Ο τύπος είναι κάπα ίσο να ενδιαφέρον. Μη επιδέσιο τετράγωνο. Ωραία. Πάμε να το λύσουμε ως προς ένα. Λοιπόν, εδώ έχουμε πει ξεκάθαρα για τη θεωρία ότι είναι δύο όροι. Το είναι ένα όρο, έτσι είναι ο προπλασιασμό. Το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι το δύο. Πολλαπλασιάζουμε όλου με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Αυτό μα αποφελεί. Βγαίνουμε δύο κάπα ισούται μη επιδέσιο τετράγωνο. Τι ζήτησα εγώ να πω, τη μάζα, άρα διαρρώνω το τετράγωνο. Ναι ή όχι. Άρα μη ίσον 2 κάπα δια τετράγωνο. Τρία. Η κινητική ενέργεια ίσον εν δεύτερον μη επιδέσιο τετράγωνο. Λοιπόν, τώρα θέλω να λύσουμε όσο στα χείλια. Πάλι το εντάξει είναι το πολλαπλάσιο είναι το 2. 2 κάπα ισούται 2 δια εν δεύτερον μη επιδέσιο τετράγωνο. Ελί. 2 κάπα ισούται μη δε τετράγωνο για να μην σκουστώ στα χίλια το διδέξουμε με τι με n άρα δε τετράγωνο 2 κάπα 3 n και για να βρω την ταχύτητα θα βάλω τετραγωνική ρίζα 2 κάπα 3 n δηλαδή αυτή τη στιγμή αν κάποιος θα δώσει ότι η κινητική ενέργεια ενός σώματος σε μια άσκηση είναι 100 τζάουλ και η μάζα του είναι 2 κιλά και σας δείξει την ταχύτητά του, να τα πούμε απλά, κάνετε αυτή τη διαδικασία, φτάνετε εδώ, κάνετε μετά μια αντικατάσταση, 2, 700, 2, θέλει, θέλει, μέτρα να σηκώνει προς το δουλειό του σάι και με την ταχύτητα την ρίζα του 100, κάνει πόσο παιδιά, 10. Τέλος. Λοιπόν, και απλά, κάποια στιγμή σας είχα πει και τη δυναμική ενέργεια λαπηδή. Έτσι απλά να το αναφέρω αυτό για κυκλοφορικούς σκοπούς για το μέλλον. Η δυναμική ενέργεια λαπηδίου που ο τύπος της είναι ενδέχερον κάπα επιχεί στο τετράγωνο όπου κάπα είναι να θυμάσαι ο συντελεστής του λαπηδίου, συντελεστής της σκληρότητας λαπηδίου και το θέμα εδώ, το θέμα εδώ είναι να, ότι ο τύπος είναι ακριβώς ίδιος με τι, ο τύπος είναι της νέας, δηλαδή μην κομπλάρετε
να λύσετε αυτόν τον τύπο ως προς κάπα, γιατί πάλι παίζει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, το οποίο είναι το 2, 2 βε, 2 επί δεύτερο κάπα χιλιοτράγωνο, 2 γιούρισου και κάπα χιλιοτράγωνο, διαιρείται χιλιοτράγωνο, άρα κάπα ίσον, 2 γιού, δε χιλιοτράγωνο. Και, δεύτερη περίπτωση, γιού ίσον, επί δεύτερο κάπα χιλιοτράγωνο, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο πάλι το 2, 2 γιου είστε 2 ενδέθρο κάπα χιλιοτράγωνο, φεύγει, το 2 γιου κάνει κάπα χιλιοτράγωνο, για να λύσουμε ως προς και επιδερέσουμε τη με κάπα, άρα χιλιοτράγωνο κάνει 2 γιου δια κάπα, ή αλλιώς και ίσον την πραγματικήριζα του 2 γιου δια κάπα. Να σας θυμίσω, τέλος, για να κλείσουμε αυτό το βίντεο, ότι το άτομα της δυναμικής και της κινητικής ενέργειας λέγεται μηχανική ενέργεια. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι η μηχανική ενέργεια είναι γιου και κάπα. Φαντάζομαι ότι να μην είσαι τη κινητική ενέργεια. Εντάξει, όπως θυμίζω πάλι, και ακόμα μια φορά, η μηχανική ενέργεια είναι τη ΕΑΣ. Κινητική ενέργεια είναι δεύτερο με δεύτερο. Νομίζω ότι θα είναι εισαγωγικό μάθημα τη ασκήση του έργου ενέργεια. Είμαστε καλά και την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ.